ουσιαστικά δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν είναι λύση αυτή, είναι εμπεγμός όσον αφορά αυτό το οξύτατο πρόβλημα και ο στελέχωσης που υπάρχει στα νοσοκομεία της επαρχίας, αλλά είναι μια κοροϊδία. Δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και στη δική μας λειτουργία του δικού μας του νοσοκομείου. Εμείς 2 Μαΐου πήραμε την απόφαση μετακίνησης, ενώ είχε ήδη βγει το πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής μας. Οπότε έπρεπε τελευταία στιγμή να αναπροσαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα, να αναστατωθούν πέρα από αυτούς που μετακινούνται και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που μένουν πίσω. Καλούμαστε λοιπόν να πάμε σε ένα νοσοκομείο ξένο, σε έναν άγνωστο εργασιακό χώρο. Αυτό μπορεί να είναι και επιζήμιο επικίνδυνο όσον αφορά, ας πούμε, τη σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας. Δεν μπορώ να είμαι το ίδιο λειτουργική και αποτελεσματική όταν βρεθώ σε έναν ξένο χώρο που δεν ξέρω τους συνεργάτες, τα εργαστήρια, πού να απευθυνθώ για να διευθετήσω τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν. Και καλούμε να καλύψω ΤΕΠ, ένα έτσι ευαίσθητο πόστο στο οποίο θα πρέπει να είσαι γρήγορος, αποτελεσματικός, να υπάρχει μια αμεσότητα όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό είναι ένα μέτρο κοροϊδία που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα στην επαρχία, επιδεινώνει όπως και, αλλά δημιουργεί και προβλήματα και εδώ πίσω σε εμάς.